Αυτά από τα χρήματα και τα τουρνουά της τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο με προπονητές τον Γιάννη Λούτα, Ζαχαρία Ιωάννου, τον Δωρή Καζάτζη και Οδυσσέα Παναηλίδη, τα παιδιά μας στο Θουκυρίδιο τουρνουά απέσπασαν. Τρίτη θέση η K8. Δεύτερη θέση η K10. Τρίτη θέση η K12. Και πρώτη θέση η K14. Ενώ στο πρωτάθλημα της ΕΣΔΑ η K12 κατέληξε στην τέταρτη θέση. Επίσης να πούμε ότι ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής μας της K12 Χρήστος Βιτσέντζος έχει επιλεγεί και αγωνίζεται στη μεικτή της ΕΣΔΑ. Στο Κάκον οι προπονητές μας Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και Αλέκος Περάκης έφτασε με την εξαιρετική τους την κατηγορία μίνι των κορτσιών στη δεύτερη του πρωταθλήματος εφαγωνίζεστε. Ενώ τα μίνι αγόρια μας ήταν οι πρωταθλητές. Επίσης, η μεικτή ομάδα μίνι κατέλαβε την τρίτη θέση στο τουρνουά North Attica. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το πρωτάθλημα της τρέχουσα σεζόν, οι Παγκορασίδες Β είναι αιτητές στους 7 μέχρι τώρα αγώνες τους, ενώ οι Παπέδες Β βρίσκονται ήδη στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Πάλης του Δόζεφυρίου με προπονητές τον Διονύση Κατηφόρη, που είναι και τοπικό σύμβουλο Ζεφυρίου, και τον Χρήστο Αθανασιάδη, είχε 12 μεταλλιούχους στα πρωταθλήματα Ελλάδος, ανάμεσά τους και 5 πρωταθλητές. Ενώ είχαμε και δεκάδες μεταλλιούχους στα πανελλήνια τουρνουά Ελευθέρας Γυναικών και Ελληνορωμαϊκής. Οι παλαιστές και παλαιστριές μας όμως λαμβάνουν πλέον μέρος και σε διεθνή τουρνουά με σημαντικές διακρίσεις στις κατηγορίες τους, με τις οποίες εξάλλου στο διεθνές τουρνουά που διεξήχθη στα Μετέωρα κατόρθωσαν να ανεβάσουν την ομάδα πάλι του ΔΑΣ στο τρίτο σκαλί του βάθου. Επίσης, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είχαμε συμμετοχή 2 παλαιστών μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέλος, να μην ξεχνάμε τη μεγάλη διοργάνωση του Πανελλήνιου τουρνουά πάλης Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη μας και για τρίτη συνεχούμενη χρονιά διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδίας Πάλης με το Τμήμα Πάλης του ΔΑΣ Ζεφυρίου στο Σπάρτακο με τις συμμετοχές 250 αθλητών από όλη την Ελλάδα να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Τέλος, τα μέλη της οικογένειας του ΔΑΣ αυξήθηκαν πέρσι με 2 τμήματα που λειτουργήσαν με επιτυχία στο σύλλογό μας και πρόκειται για το Τμήμα Αερομικής Ντάψα Αερόμπι και ΣΤΕΠ της Γυμνάστριας Βίκης Ιατρίδου και το Τμήμα Λάτιν Γιόγκα και Πιλάτες της χορεύτριας Αλίκης Λιάρου, η οποία μάλιστα πριν λίγες μέρες ξεκίνησε να παραδίδει και μαθήματα παραδοσιακών χορών. Σε όλη αυτή την ανθρωπική πορεία του Συλλόγου μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που αγκάλιασαν το Σύλλογο και τους αθλητές του, έβαλαν πλάτες όταν κινδύνευσε με αφανισμό, πρόσφεραν στα παιδιά μας την εμπειρία των διεθνών αγώνων στο εξωτερικό, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τα έξοδα της μετακίνησης και διατροφής τους, αναβάθμισαν τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, μας παρήχαν αθλητικό εξοπλισμό και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να βρίσκονται στο πλευρό των αθλητών μας. Αναφερόμαστε στον Δήμαρχο Φιλής, κύριο Χρήστο Παππού, τον πρόεδρο του ΚΙΠΙΔΕΝ ΤΑΛΕΝΤΑ Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπάρχει, κύριο Γιώργο Μαυροϊδή, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσίων, κύριο Θανάση Σχίζα, τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, κύριο Μαυροϊδάκο Ιωάννη, τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Ίδρυψης και Ηλεκτροφωτισμού, κύριο Σαρλά Μαρίνο, τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Κοινωνικής Υπηρεσίας, κύριο Αντωνόπουλο Γιώργο, και τον Πρόεδρο του Παιδικού Σταθμού Ζεφυρίου, κύριο Γιώργο Τούρκουλο. Για όσα προείπαμε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ.